Αφιερώσαμε τη σημερινή ημέρα συζητώντας μαζί με τους ευρωπαίους ομολόγους μου τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας και εθνικής ασφάλειας που προκύπτουν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να πω ότι οι ανησυχίες όλων των κρατών μελών εστιάζονται στην πιθανότητα τρομοκρατικών χτυπημάτων, κάτι το οποίο εξαναγκάζει όλους εμάς ως κράτη-μέλη να έχουμε αυξημένα μέτρα ασφάλειας, είτε μιλάμε για τη Φιλανδία, είτε μιλάμε για την Γαλλία, είτε μιλάμε για την Κύπρο. Πρέπει να πω ότι η συζήτηση που έγινε ήταν έντονη και αφορούσε επίσης και τις δυνατότητες προσιλητισμού που γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι καταλήγουν να είναι θύτες σε τέτοιες περιπτώσεις από το διαδίκτυο και το πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσουν όλες οι χώρες με την εναρμόνιση όσον αφορά στα θέματα αποτροπής αναρτήσεων τρομοκρατικού περιεχομένου και ενθάρρυνσης τέτοιων πράξεων και προσιλητισμού σε τρομοκρατικές οργανώσεις το συντομότερο δυνατόν. Αυτό που έχω πει εγώ με τη σειρά μου είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται το νομικό πλαίσιο για να μπορούν τέτοιου είδους αναρτήσεις να σταματούν να αναρτώνται στο διαδίκτυο αμέσως μόλις γίνει κάποιου είδους αντίστοιχη καταγγελία. Το σημαντικό είναι το επίπεδο να συνεχίσει να είναι υψηλό αφορά τα θέματα ασφάλειας, αλλά και το κέντρο βάρους των προσπαθειών όλων να είναι όχι μόνο τα θέματα δημόσιας τάξης, κάτι που το έχουμε πει επανελειμμένα και άλλες φορές ως Υπουργείο Δικαιοσύνης και εγώ ως Υπουργός, ότι πλέον έχουμε περάσει τα όρια της δημόσιας τάξης και η αστυνομία στην Κύπρο, αλλά και σε άλλες χώρες ως Σώμα Ασφάλειας, πλέον επικεντρώνεται σε γενικότερα ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και όχι μόνο δημόσιας τάξης.